Το καλοκαίρι που πέρασε καταναλώθηκαν τόνοι μελανιού και ατέλειωτες ώρες τηλεοπτικού χρόνου για μια ταβερνιάρισα που φοροδιέφευγε στη Χίο, στην Ίδρα, συγγνώμη. Αυτό για τους δημοσιογράφους των μνημονιακών μέσων ήταν είδηση. Δεν είναι όμως είδηση τα εικαθαριστικά σημειώματα γνωστών μεγαλοεπιχειρηματιών που αποκάλυψε το έγκριτο περιοδικό Unfollow, το οποίο χαρακτηριστικά γράφει. Δημοσιογραφία είναι να γράφεις κάτι που κάποιος άλλος δεν θέλει να γραφτεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι δημόσιες σχέσεις. Αυτό που αξίζει είναι να μιλήσουμε για το τεράστιο ελέφαντα στο κέντρο του δωματίου, που όλοι καμώνονται πως είναι αόρατος. Ο ελέφαντας είναι το σύστημα, εκείνο που επιτρέπει σε μια ολιγομελή ομάδα ανθρώπων να προστατεύονται στο διενεκές από οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρρύθμισης, από οποιαδήποτε απόπειρα εγκατάστασης ουσιαστικής ισονομίας στη χώρα. Και αυτό με την πλήρη συνενοχή μιας εκτελεστικής εξουσίας που επιστρατεύει όλη της τη δύναμη, ώστε και οι άλλες εξουσίες, η νομοθετική, η δικαστική, σύσσωμη η κρατική γραφειοκρατία, αλλά και ο τύπος, να κατασκευάζουν ξανά και ξανά ελαφρώς παραλλαγμένες εκδοχές αυτού του συστήματος ανισότητας και αδικίας. Από τα εικαθαριστικά σημειώματα, λοιπόν, που αποκαλύπτει το Unfollow, προκύπτει πως για το έτος 2012, ο βιομήχανος Νικόλαος Μάνεσης έχει συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα 30.714,52 ευρώ. Ο επιχειρηματίας ο Κράτης Κόκαλης έχει συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα 26.870,11 ευρώ. Ο εφοπλιστής και μηντιάρχης Ιωάννης Αλαφούζος έχει συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα 26.160,40 ευρώ. Ο τραπεζίτης Ανδρέας Βιενόπουλος έχει συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα 18.217,41 ευρώ. Τη στιγμή, λοιπόν, που απαιτείται από τον λαό να επιδείξει πατριωτισμό αποκτώντας φορολογική συνείδηση, κάποιοι αποκρύπτουν εισοδήματα από το ελληνικό δημόσιο, ατιμόρυτοι, παραμένοντας νόμιμα ή παράνομα στο απειρόβλητο.